face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Τσαρούχα. Ιωάννης Τσαρούχας, λοιπόν, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Είστε και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι πιο ιδανικός να μας μιλήσετε σήμερα για το ισχύο. Να ξεκινήσουμε με την πάθηση αυτή που παραπονείται ο κόσμος, ο ασθενής και οδηγούνται στο ιατρείο σας. Τι ακριβώς είναι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Ουσιαστικά η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια νόσος η οποία αφορά στην εκφύλιση του χόνδρου. Δηλαδή έχουμε κάποια βλάβη στο χόνδρο της άρθρωσης του ισχύου, η οποία με το πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει. Άρα μεγαλώνουν και τα ενοχλήματα του ασθενή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάζει η ποιότητα της ζωής του. Έχει έντονους πόνους, έντονη δυσλειτουργία και δεν έχει πλέον καλή ποιότητα ζωής. Άρα είναι μια πάθηση που αφορά στην απώλεια του χόνδρου με συνέπεια στην καθημερινότητά του. Ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, περίπου ένα ποσοστό 10-15%, θα νοσήσει, ουσιαστικά θα έχει προβλήματα με το ισχύο του. Και το υπόλοιπο θα έχει και με το γόνατο και οι υπόλοιποι και με τα δύο. Συνέχεια. Πάμε να πούμε πώς προκαλείται, κύριε Τσαρούχα, και αν μπορεί κάτι να αποφύγει κάποιος για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Βασικά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσουμε την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Μια σημαντική κατηγορία και μια μεγάλη κατηγορία είναι η λεγόμενη ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα, που σημαίνει ότι είναι αγνώστη αιτιολογίας. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο γίνεται ακριβώς ή πολλές φορές είναι πολυπαραγωγική. Μια άλλη σημαντική κατηγορία είναι η λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα, η οποία προκαλείται γιατί ο ασθενής στο παρελθόν, σε νεότερη ηλικία, είχε κάποιον τραυματισμό στο ισχύο του, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο, και με το πέρασμα του χρόνου, στη στιγμή που είχε προκληθεί κάποια βλάβη μικρότερη ή μεγαλύτερη στο χόνδρο, δημιουργείται η οστεοαρθρίτιδα. Μία άλλη κατηγορία επίσης είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ρευματολογικά προβλήματα και συχνά έχουν φλεγμονές στις μεγάλες αρθρώσεις και αυτό πάλι προκαλεί βλάβες στην άρθρωση του ισχύου. Και μία πολύ μικρότερη κατηγορία είναι οι λεγόμενες συγγενείς ανομαλίες, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με κάποια μικρή ανατομική ή μεγάλη ανομαλία στο ισχύο τους. Πώς αντιμετωπίζεται η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Στα πρώιμα στάδια, η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, στα οποία ο ασθενής έχει λίγα ενοχλήματα, αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή κάποια ήπια παυσίπονα, κάποια ήπια αναλγητικά. Ουσιαστικά βοηθούν τον ασθενή να συνεχίσει την ζωή του κανονικά. Αυτό, όπως είπαμε, όμως γίνεται στα πρώιμα στάδια, όταν η εκφυλιστική αρθρίτιδα, όταν η απώλεια του χόνδρου είναι πολύ μικρή και ο ασθενής μας στην καθημερινότητά του έχει μικρά ενοχλήματα. Άρα, με κάποια ήπια αντιφλεγμονώδη, με κάποια ήπια φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ κατά τη λήψη των φαρμάκων και θα πρέπει, είναι καλό να γίνεται αυτό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε ανεξέλεκτα φάρμακα γιατί μας βοηθούν στο να μην πονάμε. Γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσουν κάποια γαστροραγία ή ακόμα να προκαλέσουν και νεφρική ανεπάρκεια. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι επικίνδυνα φάρμακα τα οποία θα πρέπει να παίρνονται με πολύ μεγάλη προσοχή και με τη συμβουλή του γιατρού. Και να τονίσουμε ότι παρατείνει το πόνο, δεν είναι ότι θεραπεύει την πάθηση. Δεν θεραπεύει την πάθηση, μειώνει τον πόνο, άρα μπορούμε στην καθημερινότητά μας πιο εύκολα να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Η τελική έκφραση και η τελική αντιμετώπιση είναι αμυγός χειρουργική. Πότε πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής ένα χειρουργείο, μια χειρουργική επέμβαση? Σε μια χειρουργική επέμβαση. Καταρχήν, με το πέρασμα του χρόνου, όπως είπαμε, αυξάνονται τα ενοχλήματα. Τα ενοχλήματα αυτά λοιπόν φτάνουν σε ένα σημείο που πλέον έχουν αλλάξει και έχουν χαλάσει την καθημερινότητά μας. Ο ασθενής πλέον δεν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε μέχρι τώρα ή αν τα κάνει με πολύ μεγάλο κόπο. Και αν φτάσουμε και σε πιο προχωρημένο στάδιο, ο ασθενής πλέον μπορεί να φτάσει και σε περίπτωση να κινητοποιηθεί, να μην μπορεί καν να βγει από το σπίτι του ή να μην μπορεί να κάνει βασικές του ανάγκες. Είναι καλό ο ασθενής όταν αλλάζει η ζωή του να αποφασίζει να χειρουργηθεί. Και είναι καλό να μην αφήνει τον εαυτό του να καταπέσει εντελώς, να φτάσει σε ένα τελικό στάδιο που ναι, μεν πάλι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει, αλλά θα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς λόγο κιόλας. Χωρίς λόγο, για κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει έτσι κι αλλιώς. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, που έχει και ένα τέλειο αποτέλεσμα το χειρουργείο αυτό.
Άρα είναι καλό να μην φτάνουμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε καν πλέον να περπατήσουμε. Που σημαίνει ότι θα έχουμε υποφέρει μεγάλο χρονικό διάστημα, θα έχουμε πονέσει αρκετά και θα έχουμε χάσει και πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα είναι ότι θα στενοχωρούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας, το περιβάλλον μας, που θα μας βλέπουν ότι θα είμαστε ανήμποροι. Επηρεάζει και την ψυχολογία όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει. Η ψυχολογία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όταν πλέον έχεις έναν πόνο σε καθημερινή βάση, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι λογικό η ψυχολογία του ανθρώπου να πέφτει πάρα πολύ. Σωστά. Άρα, όταν βλέπουμε ότι αλλάζει η καθημερινότητά μας, πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε το χειρουργείο. Γιατί όσο ζούμε, πρέπει να ζούμε όμορφα και να μπορούμε να κάνουμε αυτό και που θέλουμε. Και άνετα και ποιοτικά. Ας. Να μιλήσουμε λιγάκι τι ακριβώς είναι η ολική αρθροπλαστική του ισχύου, κυρία Τσαρούχα. Ας. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου ουσιαστικά είναι η αλλαγή της φθαρμένης άρθρωσης. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει μια φθορά στην άρθρωση, έχει φθαρεί η άρθρωση. Άρα γίνεται αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Η οποία ουσιαστικά συμπεριφέρεται όπως μια φυσιολογική άρθρωση και έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι, πραγματικά τα αποτελέσματα που έχουμε από το χειρουργείο, που θα δούμε και στην πορεία, είναι εξαιρετικά. Άρα ουσιαστικά όταν μιλάμε για ολική αρθροπλαστική, μιλάμε για την αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Η οποία αποτελείται από μέταλλα με τιτάνιο και με κεραμικά. Υπάρχουν πλέον τα εμφυτεύματα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μας δίνουν μια μεγάλη διάρκεια ζωής, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Άρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορούμε να χειρουργούμε και πολύ πιο νέους ανθρώπους από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα, ποια είναι η μέθοδος και η τεχνική, η προσπέλαση που χρησιμοποιείτε εσείς? Στην χειρουργική, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έτσι και στην ορθοπαιδική. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύουν συνέχεια, βελτιώνονται. Σηματοζητούμενο είναι πλέον να μπορείτε να χειρουργείτε ο ασθενής και να υποβάλλετε σε πολύ μικρότερη ταλαιπωρία, να μην ταλαιπωρείτε ή δυνατόν, όσο το δυνατόν λιγότερο. Επίσης, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν να επαναρχόμαστε πολύ πιο γρήγορα στις καθημερινές δραστηριότητες, στην εργασία μας και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι λοιπόν και στην ορθοπαιδική, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπαμε, οι επεμβάσεις, οι αρθροσκοπικές στο γόνατο, οι αρθροσκοπικές στο νόμο. Έτσι λοιπόν και στο ισχύο έχουμε προοδεύσει αρκετά και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε μια επαναστατική μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας, η οποία έχει σαν σκοπό και στόχο τον ελάχιστο τραυματισμό των μαλακών μορίων. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Δεν είναι θέμα αισθητικό το ότι θα έχει μια μικρή τομή στην πρόστια επιφάνεια στο πόδι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από αυτή την τομή καταφέρνουμε, η οποία είναι πολύ μικρή, καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε και να κάνουμε αυτό το μεγάλο χειρουργείο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην τραυματίζουμε τους μυς όπως θα δούμε στη συνέχεια. Άρα τα ωφέλη είναι πάρα πολλά για τον ασθενή. Να τονίσουμε τότε πού πλεονεκτεί η συγκεκριμένη τεχνική και η συγκεκριμένη μέθοδος σε σχέση με άλλες επεμβάσεις συμβατικές επεμβατικότητας. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι μέχρι το πρόσφατο παρελθόν όλοι κάναμε τα κλασικά χειρουργεία, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά χειρουργεία και έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι ξαφνικά ότι το χειρουργείο που γινόταν με τον κλασικό τρόπο σταμάτησε. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά έχει μια σημαντική μεταχειρητική ταλαιπωρία. Με τον κλασικό τρόπο, με τα κλασικά χειρουργεία, με τις κλασικές τομές, τα κλασικά χειρουργεία παίρνουν πολύ μεγαλύτερες τομές από ότι με τη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας. Αυτές οι μεγάλες τομές τι σημαίνουν? Σημαίνουν πολύ μεγαλύτερο τραυματισμό των μαλακών μορίων. Περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν. Περισσότερη αιμορραγία και περισσότερο μεταχειρητικό πόνο. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη είναι η τομή και όσο πιο μεγάλο είναι ο τραυματισμό, σημαίνει ότι και θα αιμορραγήσουμε περισσότερο και θα πονέσουμε περισσότερο με το χειρουργείο και όπως θα δούμε συνέχεια χρειάζεται και μεγαλύτερος χρόνος αποκατάστασης. Πολύ σωστά τα λέτε. Όλα αυτά λοιπόν με την καινούργια τεχνική, με ελάχιστη επεμβατικότητα, έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται μετάγγιση. Σε ένα ποσοστό 95% οι ασθενείς πλέον δεν μεταγγίζονται. Ένα θέμα και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους υγείας και για οικονομικούς λόγους, γιατί μειώνει και το κόστος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μεταγχειρητικά δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Επειδή δεν έχουν κοπεί καθόλου οι μυς και οι τένοντες, ο πόνος ο οποίος έχει ο ασθενής είναι απειροελάχιστος και αντιμετωπίζεται με πολύ απλά παυσίπονα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι μειώνεται πάρα πολύ η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ο ασθενής αισθάνεται πολύ πιο γρήγορα καλά, θέλει την πρώτη-δεύτερη μέρα πολλές φορές ζητάει να φύγει από το νοσοκομείο, γιατί δεν πονάει, δεν ταλαιπωρείται.
κινητοποιείται άμεσα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά και οι κίνδυνοι για τις θρομβώσεις, πράγμα το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς. Και φοβούνται οι περισσότεροι χειρουργοί. Και τις εμβολές. Άρα βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει με τη μέθοδο ΆΣΥ. Και πραγματικά έχει γίνει μια επανάσταση στον χώρο της αρθροπλαστικής στο ισχύο. Τώρα, η μέθοδος ΆΣΥ είναι μία μέθοδος με τη συγκεκριμένη προσπέλαση. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς και άλλες μεθόδους. Θέλετε να μας πείτε σε τι πλεονεκτεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε σχέση με άλλες ελάχιστες επεμβατικότητες? Θα το πω έτσι λίγο πιο γενικά. Η μέθοδος ΆΣΥ ουσιαστικά είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος πρόσθετης προσπέλασης ελάχιστης επεμβατικότητας. Και ουσιαστικά ήρθε για να βελτιώσει κάποιες μικρές ατέλειες, κάποια προβλήματα που υπήρχαν με τις προηγούμενες μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας. Δηλαδή, ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ισχύο. Πόση ώρα κρατάει η συγκεκριμένη επέμβαση? Το χειρουργείο κρατάει περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά με 1 ώρα και 30 λεπτά το μάξιμουμ. Δηλαδή, ο χρόνος πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και του χειρουργείου, που και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά και την απολυτέμωση και την ταλαιπωρία του ασθενή και με την χειρητική αποκατάστασή του. Να μιλήσουμε λιγάκι για την αποκατάσταση. Πώς ακριβώς γίνεται και πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να επανέλθει στις δραστηριότητες του, είτε είναι καθιστική, είτε να οδηγήσει, είτε ό,τι άλλο? Βεβαίως. Καταρχήν, να πούμε δύο άλλα πραγματάκια σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τη μέθοδο ΆΣΥ και τα πλεονεκτήματα που μας δίνει σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές. Το ότι η επιβάρυνση του ασθενή είναι πολύ μικρότερη πλέον, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και μας βοηθά στο να χειρουργούμε ασθενείς πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από ότι με την κλασική μέθοδο. Δηλαδή, με την κλασική μέθοδο δεν μπορούσαμε να χειρουργήσουμε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, γιατί ήταν μεγαλύτερη ταλαιπωρία για αυτούς και εγκυμονούσε περισσότερους κινδύνους. Τώρα με τη μέθοδο ΆΣΥ, όντως ηλικιακά, δηλαδή χειρουργούμε πολύ μεγαλύτερους ασθενείς. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι και ένα άλλο σημαντικό αβαντάζ που μας δίνει η μέθοδος ΆΣΥ είναι ότι μπορούμε να χειρουργήσουμε υπέρβαρους ασθενείς. Οι υπέρβαροι ασθενείς όντως είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Και θα σας πραγματικά ρωτήσω πάνω σε αυτό. Καμιά φορά και τι κάνουμε πρώτα? Τους λέμε να χάσουν βάρος ή πρώτα να... Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος... Να κάνουν μια επέμβαση, γιατί δεν μπορούν να χάσουν και βάρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να μετακινηθεί πολλές φορές, είναι απίθανο να καταφέρει να χάσει βάρος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουμε ασθενείς που καταφέρουν να χάσουν βάρος. Άρα το ζητούμενο είναι να τους χειρουργήσουμε και μετά στην πορεία, όταν πλέον θα μπορούν, δεν θα πονάνε και θα μπορούν να έχουν κάποιες δραστηριότητες και να περπατήσουν ακόμα και να γυμναστούν, όπως θα δούμε στην πορεία, θα μπορούν κάλλιστα να μειώσουν και το σωματικό τους βάρος. Άρα μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, γιατί και η παχυσαρκία είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, μπορεί πλέον με τη μέθοδο ΆΣΥ να χειρουργηθεί πολύ πιο εύκολα από ότι με ένα κλασικό χειρουργείο και η ταλαιπωρία της πραγματικά θα είναι πολύ μικρότερη. Πολύ σωστά το λέτε. Τι πρέπει να αποφύγει κανείς όταν κάνει μια τέτοια επέμβαση? Να αποφύγει ιδιαίτερα πράγματα δεν χρειάζεται. Θα τα δούμε λιγάκι στην πορεία. Να δούμε λιγάκι τώρα όσον αφορά την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση έχει πάντα σχέση με την ηλικία, το σωματότυπο του κάθε αρρώστου, το σωματικό του βάρος, το ύψος του και όλα αυτά. Ένας ασθενής ο οποίος θα έχει φυσιολογικό σωματικό βάρος και θα είναι σχετικά νέος. Και όταν λέμε νέος, εννοούμε και πλέον εμείς ανθρώπους 60, 65, 70 χρονών. Είναι μια ηλικία που για μας θεωρούνται νέοι άνθρωποι, όταν χειρουργούμε ανθρώπους 90 χρονών. Αυτός ο ασθενής λοιπόν θα μπορεί άμεσα να περπατήσει χωρίς καν κάποιο βοήθημα, χωρίς πατερίτσες. Ενώ με το κλασικό χειρουργείο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ασθενής με τα εγχειρητικά θα πρέπει περίπου για 1,5 μήνα, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από το σωματότυπό του, για 1,5 μήνα με 2 να περπατάει είτε με πατερίτσες είτε με πι. Γιατί τόσο χρειάζεται για να υπολωθεί ο τραυματισμός των μαλακών μορίων. Σωστά. Άρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα με τη μέθοδο ΆΣΥ είναι η άμεση κινητοποίηση. Δηλαδή κάποιος, όπως είπαμε, με ένα φυσιολογικό σωματότυπο μπορεί άμεσα, δηλαδή την δεύτερη-τρίτη μέρα, να φύγει από το νοσοκομείο χωρίς καν κάποιο βοήθημα, ούτε πατερίτσες ούτε πι. Αυτή η κατηγορία των ασθενών στις 15 μέρες, για να σκεφτείτε, ότι μπορούν να οδηγήσουν κιόλας
και να πάνε και στη δουλειά τους, αν η εργασία τους είναι δουλειά γραφείου. Έτσι. Άρα έχουμε μια πολύ πολύ σύντομη αποκατάσταση, άμεση. Και όλοι το θέλουν αυτό. Σίγουρα. Ίσως είναι 50%. Είναι ο πόνος και η αποκατάσταση, αυτά τα δύο. Ο πόνος λοιπόν με τα εγχειρητικά, όπως καταλαβαίνετε, στιγμή που μπορεί να περπατήσει ο ασθενής χωρίς κάποιο βοήθημα, είναι απειροελάχιστος. Αντιμετωπίζεται με πολύ, πολύ συνηθισμένα παυσίπονα, δηλαδή με τον τεπών, με τον λοναρίτη, με τέτοια πράγματα. Ενώ με το κλασικό χειρουργείο απαιτούνται πολύ πιο ισχυρά παυσίπονα, γιατί είναι μεγαλύτερος ο τραυματισμός. Τώρα είναι όλοι όμως κατάλληλοι για μια τέτοια επέμβαση. Ναι. Ποιος είναι ο κατάλληλος υποψήφιος? Οποιοςδήποτε ασθενής έχει πρόβλημα με το ισχύο του, είτε μια απλή οστεοαρθρίτιδα, είτε μετατραυματική, είτε ρευματολογικό, είτε εξαιτίας κάποιας ρευματοπάθειας, ή ακόμα και τα πιο έτσι εξειδικευμένα δύσκολα χειρουργεία που υπάρχουν σημαντικές ανατομικές αναμαλίες, εμείς έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αντιμετωπίζουμε πλέον όλες τις παθήσεις του ισχύου με την πρόσθετη αποσπέρανση, με τη μέθοδο άση, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αρκετά χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και πλέον δεν υπάρχει κάτι που να μην αντιμετωπίζεται με την πρόσθετη προσπέλαση. Να σκεφτείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον κάνουμε και αναθεωρήσεις, δηλαδή προσθέτουμε στη συνέχεια δεύτερα ή τρίτα χειρουργία από πρόσθετη προσπέλαση, χειρουργία που είναι πολύ πιο δύσκολα. Και όμως πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ένα σημαντικό αριθμό και από αυτά τα χειρουργία να τα κάνουμε με πρόσθετη προσπέλαση. Ωραία, να τονίσουμε πάλι τη τεχνική, ο τρόπος που γίνεται η επέμβαση, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας που πιθανόν να ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Άρα, κάνουμε μία επέμβαση, μια πολύ μικρή τομή και όπως είπαμε, δεν τραυματίζουμε καθόλου τους μυς και τους στένοντες. Αυτό έχει ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Μπορεί άμεσα να κινητοποιηθεί ο ασθενής. Ο πόνος και η ταλαιπωρία του με τα εγχειρητικά είναι απειροελάχιστος. Δεν υπάρχει πλέον η κλασική ταλαιπωρία των πολλών εβδομάδων ή δίμηνη περίπου με το κλασικό χειρουργείο. Μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα. Μπορεί ακόμα και να επιστρέψει στην εργασία του, αν κάνει δουλειά γραφείου, μέσα στα 15-20 μέρες και να οδηγήσει μόνος του. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι πρέπει πλέον ο κόσμος να μην διστάζει να αποφασίζει για το χειρουργείο. Έτσι, πρέπει πολύ πιο εύκολα να παίρνει την απόφαση αυτή, γιατί όντως αξίζει τον κόπο. Θα έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα, θα μπορεί να έχει πλήρη δραστηριότητα, δηλαδή θα μπορεί να κάνει τα πάντα εκτός από κάποια extreme sport, δηλαδή θα μπορεί να τρέχει, να χορεύει, να κάνει jogging, να παίζει τένις, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Και το σημαντικότερο από όλα, στην καθημερινότητα του θα σταματήσει πλέον να έχει ενοχλήματα, δεν θα πονάει. Έτσι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να έχει μια καλή ποιότητα ζωής, να απολαμβάνει την καθημερινότητά του, να κάνει όλες τις υποχρεώσεις του, όλες τις δουλειές του και να ζει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Τι συμβουλές λοιπόν θα δίνετε στους τηλεθεατές που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Να μην διστάζουν τον καθόλου. Το μόνο που πρέπει πραγματικά να προσέχουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να ρωτούν πού θα πρέπει να χειρουργηθούν. Είναι χειρουργία τα οποία πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς που να έχουν την ανάλογη εμπειρία και να γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία. Είναι χειρουργία τα οποία μόλις πάνε πάρα πολύ καλά, πραγματικά αλλάζουν τη ζωή μας. Αν όμως δεν πάνε καλά, εκεί ο ασθενής μπαίνει σε μια μεγάλη περιπέτεια. Άρα θα πρέπει να ρωτάμε και να τσεκάρουμε και να εξασφαλίζουμε αρκετά πράγματα πριν φτάσουμε στο σημείο να χειρουργηθούμε. Δεν είναι κακό ούτε να ρωτάμε και μία και δύο και τρεις και πέντε φορές, αρκεί σίγουρα να πηγαίνουμε σε ένα μέρος όπου υπάρχει εμπειρία και η ασφάλεια για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σωστά τα λέτε. Τώρα, όταν κάποιος πάσχει από το ένα ισχύο και πάσχει και από το άλλο, μπορεί να χειρουργηθεί ταυτόχρονα ή προτείνεται να γίνει μία-μία? Το σωστό και παγκοσμίως είναι να γίνονται ξεχωριστά οι επεμβάσεις. Γιατί πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, άρα ακόμα και για θάνατο. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε ένα ασθενή σε μια τέτοια διαδικασία και σε μια τόσο μεγάλη επικινδυνότητα, όταν βλέπουμε ότι αν κάνουμε το ένα το ισχύο, η πιθανότητα είναι σχεδόν μηδενική. Όταν όμως κάνουμε και το δεύτερο ισχύο ή το δεύτερο γόνατο αντίστοιχα μαζί, πενταπλασιάζονται οι πιθανότητες να υποστεί μια θρόμβωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήνουμε τις ασθενείς να γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει μόνο και παγκοσμίως, δηλαδή. Είναι σωστό να γίνονται το κάθε χειρουργείο ξεχωριστά. Γιατί τρόπος το πιο σημαντικό από όλα σωστά είναι η ασφάλεια του ασθενή. Σίγουρα, αλλά πολλοί σκέφτονται τον τρόπο αναισθησίας. Ο ασθενής όμως, όταν εμείς του εξηγήσουμε όμορφα και ωραία, καταλαβαίνει. Πάνω από όλα. Σίγουρα ο ασθενής θα ακούσει αυτό που θα του πούμε και θα το αποδεχτεί.
Αν εμείς του πούμε ότι δεν πειράζει ή ότι είναι εύκολο ή αν επιμένει ο ασθενής, εμείς πάλι πρέπει να τον καθοδηγήσουμε. Τι είναι καλύτερο. Έτσι, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το πιο ασφαλές για την υγεία του. Σωστά. Για έναν χειρουργό δεν σημαίνει τίποτα το να κάνει είτε χειρουργήσεις δύο ασθενείς, τον ένα με τον άλλο και κάνεις δύο ισχύα, είτε στον ίδιο κάνεις τα δύο ισχύα, δεν αλλάζει κάτι. Έχεις κάνει δύο ισχύα. Σωστά. Για τον ασθενή όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλη βαρύτητα. Ακόμα και να το θέλει ο ασθενής που πολλές φορές το θέλουν για να επανέλθουν πιο γρήγορα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, στην εργασία τους, πρέπει να τους τα εξηγούμε όλα αυτά. Και όταν τα εξηγήσουμε με όμορφο τρόπο και με απλό, ο ασθενής το καταλαβαίνει και είναι. Να τονίσουμε επίσης και τον τρόπο αναισθησίας. Γιατί πολλοί πιστεύουν όταν είναι γενική η αναισθησία, ίσως γι' αυτό θέλουν. Καταρχήν δεν είναι απαραίτητο να είναι γενική η αναισθησία. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς. Και ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι φοβούνται τη γενική αναισθησία και μπορεί να γίνει μόνο επί σκλήρυδος, δηλαδή νάρκωση από τη μέση και κάτω. Mm. Άρα αυτό δεν είναι δίθεται θέμα νάρκωσης. Παλαιότερα το φοβόντουσαν αυτό φοβόντουσαν. Και λέγανε εφόσον θα υποστώ μια αναισθησία. Πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι το χειρουργείο μπορεί να γίνει είτε με γενική νάρκωση είτε με επί σκλήρυδο. Άρα δεν έχουμε κάποιον λόγο να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Μόνο με οποιονδήποτε τρόπο έτσι, μπορούμε γιατί να έχουν ευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Το χειρουργείο μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας, κυρία Τσαρούχα. Face to face, συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Ιωάννη Τσαρούχα, διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Τα τονίζουμε όλα αυτά, κύριε Τσαρούχα, γιατί δεν είστε ένα τυχαίος ορθοπαιδικός, τα έχετε όλα αυτά. Έχετε mileage που λέμε, όπως ένας πιλότος έχει μίλια και χιλιόμετρα, έτσι αντίστοιχα έχετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το γόνατο. Μιλήσαμε για το ισχύο, καλύψαμε τα περισσότερα πράγματα. Και θα πούμε και κάποια άλλα στη συνέχεια ακόμη. Ωραία. Αν έχουμε χρόνο. Όλα, θα βρούμε χρόνο να σας ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι η οστεοθετίδα του γόνατος. Η πάθηση αυτή που οδηγεί λοιπόν τον ασθενή στο ιατρείο σας. Καταρχήν και εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Το οποίο θα έχει προβλήματα με το πέρασμα του χρόνου στα γόνατά του. Ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου 10-15%, θα έχει οστεοαρθρίτιδα στα γόνατά του. Είναι πιο συχνό στις γυναίκες και λίγο πιο σπάνιο. Οι γυναίκες κάνουν πιο πολλές δουλειές, γι' αυτό. Όχι, υπάρχει μία προδιάθεση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Uh-huh. Απλά στις γυναίκες, στο γυναικείο πληθυσμό είναι πιο συχνό από ό,τι στον ανδρικό. Ουσιαστικά και εδώ έχουμε κάποια φθορά του χόνδρου, η οποία θα δούμε πώς προκύπτει. Αυτή η φθορά του χόνδρου, με το πέρασμα του χρόνου, δημιουργεί μια δυσλειτουργία στο γόνατο, όπως αντίστοιχα και στο ισχύο. Και πώς προκαλείται? Καταρχήν υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι, όπως είπαμε, που έχει προδιάθεση να κάνει οστεοαρθρίτιδα στα γόνατά του. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί κάποιον τραυματισμό. Το γόνατο τραυματίζεται και πολύ πιο εύκολα από το ισχύο. Δηλαδή, όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα αυτά, είναι πολύ συχνοί τραυματισμοί. Άρα, είναι κάποιο τραυματισμό στο μηνίσκο ή στου συνδέσμου, στο χειραστό σύνδεσμο ή κάποιο κάταγμα ακόμα χειρότερα, θα προκαλέσει τη λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε του ασθενεί που έχουν ρευματολογικά προβλήματα, που παθαίνουν συχνέ φλεγμονέ στι αρθρώσει του, που κατ' επέκταση χαλά και ο χόνδρο. Εδώ δεν έχουμε τις συγγενείς ανομαλίες που είχαμε στις παθήσεις του ισχύου. Άρα είναι μετατραυματικής αιτιολογίας, ρευματολογικής ή ιδιοπαθής. Οπότε έτσι, τι ακριβώς προκαλεί τον πόνο? Με το πέρασμα του χρόνου και με τη φθορά του χόνδρου, όσο φθείρεται ο χόνδρος, έρχονται σε επαφή τα οστά, ο μυρός με την κνήμη. Αυτό εκεί λοιπόν εκεί δημιουργεί ένα το λεγόμενο οστικό είδημα και δημιουργεί μία σημαντική φλεγμονή. Η οποία η φλεγμονή αυτή, η θυλακίτιδα, είναι αυτή η οποία προκαλεί πολύ έντονο πόνο. Όπως καταλαβαίνουμε, όσο πιο έντονη είναι η φθορά του χόνδρου και όσο πιο μεγάλη είναι η απώλεια του χόνδρου και όσο πιο πολύ έχει απογυμνωθεί η αρθρική επιφάνεια και ακουμπούν τα οστά μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ενοχλήματα του ασθενή. Ξεκινούμε από απλά ενοχλήματα, τα οποία μας περιορίζουν ελάχιστα στο να κάνουμε κάποια πολύ extreme πράγματα και με το πέρασμα του χρόνου φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να μην μπορούμε να κάνουμε απλά καθημερινά πράγματα. Δεν μπορεί ο ασθενής να ανέβει σκάλες, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να καθίσει κάπου χαμηλά. Αρχίζουν τα γόνατά του και πρίζονται, παραμορφώνονται, αρχίζουν και χαλάει και ο οξυγόνος τους, στραβώνουν. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που είναι στραβά τα πόδια τους. Αυτό προκαλείται λόγω του ότι φθείρεται ο χόνδρος και αλλάζει ο άξονας στο πόδι, ανάμεσα στο μυρό και στην.
Τι, η διάγνωση όμως, πώς ακριβώς γίνεται? Είναι κλινική, είναι κάποιες ακτινογραφίες που πρέπει να κάνει? Η διάγνωση είναι πάρα πολύ απλή, όπως και στο ισχύο, εκτός σε ορισμένες περιπτώσεις που θα δούμε συνέχεια. Ένας απλός ακτινολογικός έλεγχος, δηλαδή απλές ακτινογραφίες, είναι αρκετές για να μας δείξουν το πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η κλινική εξέταση. Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, στις οποίες δεν μιλάμε όμως για οστεοαρθρίτιδα, μιλάμε για άσυπτη νέχρωση, για οστικό έδημα, που εκεί πλέον χρειάζεται κάτι πιο εξειδικευμένο και εκεί πλέον, από τη στιγμή που υπάρχει η υποψία αυτή, μετά την εξέταση του ασθενή, κάνουμε τη λεγόμενη μαγνητική τομογραφία, όπου με αυτή πλέον διαπιστώνουμε τα άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει το γόνατο. Σε κάθε περίπτωση όμως, την κλασική οστεοαρθρίτιδα, οι απλές ακτινογραφίες και η κλινική εξέταση είναι κάτι υπεραρκετό, έτσι ώστε να βάλουμε τη διάγνωση και για το πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία που μπορεί να κάνει ο ασθενής για τη συγκεκριμένη πάθηση? Στα αρχικά στάδια, μια ήπια φαρμακευτική αγωγή είναι αρκετή για να βοηθήσει τον ασθενή στην καθημερινότητά του. Όταν έχουμε λίγα ενοχλήματα, όταν έχουμε μικρή φθορά του χόνδρου, τα ενοχλήματα είναι απειροελάχιστα, δεν έχει αλλάξει η ποιότητα της ζωής του αρρώστου, απλά τον εμποδίζει πλέον στο να κάνει κάποια πολύ δύσκολα πράγματα, κάποια extreme πράγματα. Αυτόματα ο ασθενής περιορίζεται και όλοι οι άνθρωποι περιορίζονται, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο πρόβλημα που έχουν. Με το πέρασμα, άρα και κάποια φαρμακευτική αγωγή είναι υπεραρκετή, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να μπορούν να ανταπεξέλχονται στις καθημερινές υποχρώσεις. Έχουν όμως ήδη μειώσει κάποια πράγματα τα οποία κάνουν στο παρελθόν και τα οποία ουσιαστικά μπορούν και να μην τα κάνουν, δεν τους είναι πολύ απαραίτητα. Με το πέρασμα του χρόνου όμως αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο μεγάλες οι εκπτώσεις. Δηλαδή αρχίζει ο ασθενής να μην κάνει πλέον και απλά καθημερινά πράγματα που τον ευχαριστούσαν ή που ήταν απαραίτητα για τις υποχρώσεις του, για την καθημερινότητά του. Εκεί πλέον λοιπόν η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει καμία θέση, γιατί και η αλόγιστη χρήση των φαρμάκων μετά παυσίπονα είτε μετά τη φλεγμονώδη μπορεί να δημιουργήσει καταρχήν άλλα πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει ο ασθενής πάντα να παίρνει τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά να συμβουλεύεται και τον γιατρό του. Όχι επειδή άρχισε να παίρνει κάποια φάρμακα και τα οποία τον εξυπηρετούν, γιατί δεν πονάει πλέον. Να τα παίρνει μόνιμα γιατί θα του δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Συνήθως πρέπει να ξέρει. Το κάνουν όμως, δεν ακούνε. Το κάνουν γιατί δυστυχώς είναι αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα και πρέπει να ξέρει ότι αυτά τα φάρμακα δεν θεραπεύουν, όπως είπαμε και προηγουμένως. Παρατείνουν απλώς τον πόνο. Έτσι. Λοιπόν, τον βοηθάνε στο να μην πονάει, άρα μπαίνει σε μια διαδικασία επικίνδυνη. Άρα είναι και αναπόφευκτη μια επέμβαση. Κάποια στιγμή πρέπει να χειρουργηθεί. Κοιτάξτε, τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκφυλιστική νόσος του χόνδρου, δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρότι ακούγονται πολλά και στην τηλεόραση, σε διάφορες εκπομπές, δεν έχει βρεθεί τρόπος, αυτό που λέμε, με τις ενέσεις και όλα αυτά, διάφορα. Λοιπόν, δυστυχώς ακούγονται ανακρίβειες πάρα πολύ άσχημες, και βάζουν τους ασθενείς σε μια διαδικασία να πιστεύουν ότι δεν θα χειρουργηθούν. Στο τέλος όμως, παρότι κάνουν διάφορες ενέσεις, παίρνουν διάφορα φάρμακα, διάφορα εναλλακτικά, πάντα καταλήγουν στο χειρουργείο. Μάλιστα. Όντως, και αυτές οι ενέσεις που λέμε πολλές φορές έχουν κάποια θέση στην ορθοπαιδική και στην οστεοαρθρίτιδα των γονάτων. Αυτό όμως το χρησιμοποιούμε σε κάποιους ασθενείς πάρα πολύ ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα και απαγορεύεται να χειρουργηθούν. Ή σε κάποιες περιπτώσεις που απαγορεύεται το χειρουργείο. Εκείνα γίνονται παρηγορητικά όμως. Δεν θεραπεύουν πάλι το πρόβλημα του αρρώστου. Άρα ουσιαστικά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η τελική κατάληξη, ό,τι και να κάνουν, όσο και να ταλαιπωρηθούν, και γι' αυτό θα είναι καλό να ρωτάνε πάρα πολύ καλά, να μην βιάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα όπως οζωνοθεραπείες και διάφορα άλλα. Να μην ταλαιπωρούνται. Η ολική αρθροπλαστική, πείτε μας, τι είναι του γόνατος? Ουσιαστικά είναι η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Εδώ πλέον τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Μπορεί να αντικατασταθεί ολόκληρη άρθρωση, ανάλογα με το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, ή αν κάποιος ασθενής έρθει στα αρχικά στάδια της πάθησης, όπου εκεί ουσιαστικά έχει χαλάσει μόνο το ένα τμήμα της άρθρωσης, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε και το ένα τμήμα της άρθρωσης, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τη γρηγορία του κατάσταση. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια. Βέβαια, ο Έλληνας ασθενής πείθεται πολύ πιο δύσκολα από ότι ο Άγγλος ή ο Γερμανός
να κάνει κάποια επέμβαση όταν τα ενοχλήματά του είναι λίγα. Mm-hmm. Σου λέει, καλά είμαι, δεν πειράζει. Είναι η λεγόμενη μονοδιαμερισματική, mm-hmm. η οποία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και βοηθάει πάρα πολύ στο να ζούμε όμορφα. Συνήθως οι ασθενείς μας όμως εμάς έρχονται σε, σε προχωρημένο στάδιο, είναι ελάχιστοι, πολύ λίγοι. Mm-hmm. Και αυτό είναι θέμα και παιδείας σιγά σιγά και ενημέρωση. Πρέπει να ενημερώνουμε εμείς τον κόσμο, έτσι ώστε να μην διστάζει να κάνει κάποια χειρουργική πράξη, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία του, για την καθημερινότητά του, για την ποιότητα ζωής του. Mm-hmm. Άρα, ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το αν θα έρθει ο ασθενής ή όχι είναι δικό μας. Εμείς θα πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς και να τους λέμε τι ακριβώς καινούριο υπάρχει, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι εξελίσσονται και τα εμφυτεύματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγα για τα εμφυτεύματα. Που έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ τα πράγματα στην ορθοπαιδική χειρουργική. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από τι υλικό είναι αυτό που είναι? Είναι από τιτάνιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο τρόπος σταθεροποίησης. Παλαιότερα, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, ήταν με οστικό τσιμέντο. Ενώ τώρα δεν χρειάζεται. Αυτά υπήρχαν τότε, αυτά χρησιμοποιούσαμε, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια πλέον δεν χρησιμοποιείται το οστικό τσιμέντο, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Ακουμπά, να το πω έτσι, στην καθημερινή το μέταλλο απευθείας στο οστούν και ενσωματώνεται 100%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν πλέον μια πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ισχύει πλέον, μιλάμε για, ξεπερνούμε τα 20-25 χρόνια. Ενώ παλαιότερα ήταν 10-15 χρόνια. Παλαιότερα ήταν και παλαιότερα επίσης και τα δεύτερα χειρουργία ή τα τρίτα χειρουργία, να θεωρείς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν πολύ πιο δύσκολα, γιατί θα έπρεπε να αφαιρεθούν όλα τα υλικά, να αφαιρεθούν και το τσιμέντο που λέμε στην καθημερινή. Και άρα είχαμε ένα πολύ μεγάλο χειρουργείο. Τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αλλάχτει, να το πω έτσι απλά, ένα μόνο τμήμα της αρθροπλαστικής, το ένθετο το οποίο υπάρχει, το οποίο θα έχει φθαρεί. Άρα ακόμα και ένα δεύτερο χειρουργείο ή ένα τρίτο χειρουργείο, αν το πρώτο έχει γίνει σωστά όπως είπαμε πριν, να είναι μια πολύ μικρή επέμβαση. Άρα τα υλικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στα ισχύα και αντίστοιχα και στα γόνατα. Και αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί ο πληθυσμός και οι άνθρωποι που έχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και στην εκπομπή face to face. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα σήμερα που μιλάμε, πιστεύουν ότι η ολική αρθροπλαστική έχει μια διάρκεια ζωής 10-12, maximum 15 έτσι χρόνια. Έτσι ήταν παλαιότερα τα πράγματα. Και γιατί το βλέπω και από τους ασθενείς που έρχονται καθημερινά στο ιατρείο και σου λέει, μα γιατρέ, μόνο 10 χρόνια αντέχει, 12. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πλέον δεν ξέρει αυτές τις φοβερές αλλαγές που έχουν γίνει. Να σκεφτείτε ότι πλέον χειρουργούν πολύ νέους ανθρώπους, 35-40 χρονών. Mm-hmm. Αν έχεις μια πολύ καλή ποιότητα ζωής τα επόμενα 25 χρόνια, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από 25 χρόνια θα κάνεις άλλο ένα χειρουργείο. Ενημερώνεται τώρα και ο ασθενής και γνωρίζει ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και η ποιότητα της ζωής. Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και των ασθενών που έχουν, συνήθως έχουν κάποια βιώματα από δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποβληθεί στο παρελθόν πριν 10-20 χρόνια. Και πραγματικά τρομάζουν και για την αποκατάσταση, mm-hmm. αλλά και το ότι όλο αυτό το πραγματάκι έχει μια πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Και είναι λογικό ένας άνθρωπος 45-50 χρόνων σου λέει: αν χειρουργηθώ τώρα, σε 10 χρόνια θέλω πάλι χειρουργείο, σε 10 χρόνια πάλι χειρουργείο. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν τον οδηγεί πουθενά. Άρα έχει μια φοβία δικαιολογημένη. Και θα πρέπει εμείς να τους ενημερώνουμε ότι αυτό έχει αλλάξει πραγματικά εντελώς. Έτσι, κύριε Τσαρούχα, και σας ευχαριστούμε που έρχοσες και στην εκπομπή μας και ενημερώνεις τον κόσμο. Επέραψε λεπτομέρειες και τις τεχνικές, τα υλικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Και πραγματικά πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να ταλαιπωρείται. Δηλαδή, είχαμε ανθρώπους από τα 40 τους που ήταν πολύ χάλια και περιμέναν να πάνε 60 χρονών για να κάνουν ένα χειρουργείο. 20 χρόνια ταλαιπωρία. Αυτό πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να περιμένει και να ταλαιπωρείται. Μπορεί να ζει όμορφα. Πολύ σωστά τα λέτε. Πάμε να μιλήσουμε για τη χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται, κύριε Τσαρούχα. Κοιτάξτε, αντίστοιχα όπως και με το ισχύο που αναφέραμε, και στο γόνατο προσέχουμε πλέον και δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό στα μαλακά μόρια, στους μύσους, στους τένοντες και όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία περιβάλλουν την κάθε άρθρωση. Το πιο σημαντικό από όλα στο γόνατο, πέραν το ότι όπως θα δούμε σε μια άλλη εκπομπή, και στο ισχύο και στο γόνατο πλέον γίνονται κάποιες πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις μέσω του υπολογιστή και των προγραμμάτων που έχουμε. Έτσι, εκεί μπαίνουν οι εχνογραφίες μας, γίνονται πολύ σημαντικές μετρήσεις ανά χιλιοστό για τα μεγέθη μας, αλλά να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα και τέλειες εφαρμογές. Το ότι πλέον δεν τραυματίζουμε καθόλου τον τένοντα του τρακεφάλου και τον υπογονατιδικό τένοντα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Πέραν το ότι η τομή είναι πιο μικρή, ο ελάχιστος τραυματισμός των μαλακών μορίων σημαίνει ότι πλέον οι ασθενείς με την οδική αρθροπλαστική στο γόνατο δεν μεταγγίζονται.
Οπότε δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος καθόλου. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως είπαμε, γιατί συνήθως είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και ακόμα σήμερα με το κλασικό χειρουργείο χρειάζεται. Mm. Σε ένα ποσοστό έχουμε φτάσει πλέον στο 98%. Είναι σχεδόν 100% πέραν κάποιων ασθενών που έχουν κάποια αιματολογικά προβλήματα, οι οποίοι είναι λογικό να. Εσείς γνωρίζετε από την αρχή όμως ποια μέθοδο, αν θα πάτε με την ελάχιστη εμπληματικότητα. Πάμε πλέον μόνο με τη μέθοδο ελάχιστη εμπληματικότητα. Μόνο στις αναθεωρίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που απαιτούνται άλλες προσπελάσεις, απαιτούνται άλλα χειρουργεία. Εκεί πλέον είναι διαφορετικές οι προσπελάσεις και οι τομές. Μια μικρή παρένθεση γι' αυτό όμως, ο χειρουργός δεν πρέπει να ξέρει μόνο τη μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας. Να τα ξέρει όλα. Πρέπει να ξέρει όλες τις τεχνικές, γιατί και τα εγχειρητικά μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα, αλλά και όταν χρειαστεί να χειρουργήσει κάποιον δεύτερη, τρίτη φορά, εκεί πλέον οι επεμβάσεις και τα χειρουργεία είναι πολύ πιο απαιτητικές. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε όλη την γκάμα και τα κλασικά χειρουργεία και τα χειρουργεία με την ελάχιστη επεμβατικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στον ασθενή μας στο χειρουργείο. Σωστά. Το να ξέρουμε μόνο κάτι ή μία μέθοδο δεν είναι καθόλου καλό. Έτσι, οπότε έχουμε... μετάγγιση δεν χρειάζεται. Η μετάγγιση λοιπόν δεν χρειάζεται. Τα πλεονεκτήματα, να τονίσουμε αυτήν την πλεονεκτήματα. Ο πόνος είναι πολύ λιγότερος. Η κινητοποίηση του αρρώστου είναι πολύ πιο σύντομη και η διάρκεια νοσηλείας είναι πολύ μικρότερη. Πιο ανέμακτη. Ανέμακτη, πλέον σχεδόν στο 97%, άρα οι ασθενείς μας δεν μεταγγίζονται. Και πολλές φορές υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και περιβάλλον για να μεταγγίσουν, να έρθουν να δώσουν αίμα. Επίσης, το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στις 20 ημέρες περίπου ο ασθενής, ο οποίος όμως θα είναι κάποιος νεότερος άνθρωπος, δεν θα είναι πολύ ηλικιωμένος, θα μπορεί να περπατήσει και χωρίς βακτηρίες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή στο μήνα μπορεί να οδηγήσει, να πάει στο γραφείο του. Σωστά. Ο μεταγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Έτσι. Τα παυσίπονα τα οποία παίρνουμε, τα οποία δίνουμε πλέον στους ασθενείς, είναι πολύ πιο ήπια και που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το οργανισμό, κυρίως των ηλικιωμένων ανθρώπων. Πόση ώρα κρατάει με τέτοια επέμβαση? Το χειρουργείο είναι maximum 90 λεπτά, από 60 έως 90 λεπτά. Και ο τρόπος αναισθησίας? Ο τρόπος αναισθησίας μπορεί να γίνεται με γενική νάρκωση είτε με επισκληρίδιο. Εμάς δεν μας ενοχλεί κάτι. Ανάλογα την υγεία του ασθενή. Ανάλογα με την γενική του κατάσταση, την ηλικία του και ανάλογα. Συνήθως τι προτιμάνε, αν μπορούν. Και με την επιθυμία. Κοιτάξτε, άλλοι ασθενείς φοβούνται τη γενική νάρκωση και θέλουν να κάνουν επισκληρίδιο. Mm-hmm. Άλλοι θέλουν να κάνουν γενική νάρκωση για να μην καταλαβαίνουν και να μην ακούνε τίποτα. Είναι στον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, αυτό δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το χειρουργείο μας, δεν μας ενοχλεί η νάρκωση. Έχουμε την επιλογή να κάνουμε και τη γενική νάρκωση και την επισκλήδη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον ασθενή, έτσι ώστε να μην έχει και αυτός πολύ μεγάλο άγχος για το τι νάρκωση θα πάρει. Πότε επιστρέφει στις φυσιολογικές σου δραστηριότητες? Απαιτείται περίπου ένα 20ήμερο, έτσι, όπου θα κινείται βέβαια ο ασθενής, δεν θα είναι ακίνητος, επιστρέφοντας στο σπίτι. Με τις βακτηρίες του, μπορεί να πάει στην κουζίνα, να πάει στο μπάνιο, να σηκωθεί, να καθίσει στο σαλόνι. Δεν είναι κλινήρης και δεν θέλουμε να παραμείνει κλινήρης, γιατί το να μείνει κάποιος κλινήρης να είναι ξάπλα εγκυμώνει άλλους κινδύνους. Σωστά. Περίπου στις επιστρέφοντας στο σπίτι, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και οι νεότεροι άνθρωποι, και οι οποίοι έχουν ένα σωματότυπο φυσιολογικό, έχουν ένα καλό μυϊκό σύστημα, στις 20 μέρες μπορούν να περπατήσουν χωρίς βακτηρίες και μπορούν ακόμα και να οδηγήσουν. Άρα, θεωρητικά, κάποιος που κάνει δουλειά γραφείου μπορεί στις 20 μέρες, μάξιμου στις 30 μέρες, να επανέλθει στην εργασία του. Αν κάποιος τώρα είναι υπέρβαρος. Εκεί τι γίνεται? Εκεί θα απαιτηθεί λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο να περπατήσει με τις βακτηρίες. Δεν κάνει αμέσως να πέσει ένα τεράστιο βάρος πάνω στην άρθρωση του ισχύου του γόνατος. Έτσι, αν κάποιος έχει αυξημένο σωματικό βάρος, απλά πηγαίνουμε λίγο πιο αργά όσον αφορά την κινητοποίηση. Άμεσα κινητοποιείται, αλλά δεν μπορεί αμέσως να περπατήσει, δεν θα φύγει από το νοσοκομείο χωρίς πατερίτσες. Είναι λογικό, όμως, και ένα βαρύ, ένα ναι, και αυτό βαρύ το λέμε γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι, λέει, μα ο φίλος μου χειρουργήθηκε και έφυγε χωρίς πατερίτσες. Ναι, αλλά ο φίλος σου ήταν 70 κιλά, δεν ήταν 120. Βέβαια, 50 κιλά είναι 51. Και το αποτέλεσμα έτσι, είναι εξίσου καλό, απλά πάνε λίγο πιο αργά αυτοί που είναι υπέρβαροι. Έτσι, πρέπει να χειρουργούμε τους υπέρβαρους ασθενείς. Γιατί να τους βοηθήσουμε να περπατάνε για να χάσουν και το βάρος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος και δεν μπορεί να περπατήσει, να μπορεί να χάσει βάρος. Δεν γίνεται. Σίγουρα. Δεν γίνεται. Τώρα, φυσιοθεραπεία, χρειάζεται φυσικοθεραπεία? Χρειάζεται, αλλά πολύ λιγότερο από ό,τι με το κλασικό χειρουργείο.
το κλασικό χειρουργείο, που είχε πολύ μεγαλύτερες τομές, είχε μια σημαντική βλάβη στον τετρακέφαλο. Όλα αυτά δεν βοήθησαν τον ασθενή στο να κινητοποιηθεί άμεσα, στο να κάνει τις ασκήσεις μόνος του, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάσταση και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι φεύγουν από το νοσοκομείο και δεν χρειάζεται καθόλου μετά το τριήμερο, τετραήμερο που είναι η νοσηλεία, το μάξιμο είναι από 2 μέχρι 4 ημέρες η νοσηλεία. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι, επειδή δεν πονάνε, μπορούν πλέον να κάνουν μόνοι τους τις ασκήσεις. Είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Πραγματικά, και να πάνε σπίτι τους χωρίς να χρειαστούν κάποια ιδιαίτερη βοήθεια. Δηλαδή να κάνουν μόνοι τους τις ασκήσεις και σε 20 μέρες που τους βλέπουμε έχουμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς να έχουν κάνει καθόλου φυσιοθεραπεία. Τι ο κανόνας βέβαια, είναι ότι θα κάνουν λίγες, καμία σχέση όμως. Όπως ήταν παλιά όπως τα πράγματα. Παλιά, κύριε Τσαρούχα, τι πρέπει να αποφεύγει κανείς όταν κάνει μια τέτοια επέμβαση? Κοιτάξτε, κάτι το ιδιαίτερο δεν μπορεί να αποφεύγει. Να σου πω τι μπορεί να κάνει για να ξέρει και να ξέρουν και οι ασθενείς μας, οι τηλεθέατες. Καταρχήν μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή. Σταματάει να πονάει. Όπως και με το ισχύο, μπορεί να περπατήσει όσο θέλει. Μπορεί να κολυμπάει. Μπορεί να χορεύει. Μπορεί ακόμα έχουμε ασθενείς οι οποίοι παίζουν τένις, άρα έχουμε μια φυσιολογική δραστηριότητα. Mm-hmm. Δεν κάνει, ας πούμε, να κάνουν σκι, να ανεβούν κάπου και να επιδείξουν από ένα ύψος. Τι συμβουλές θα δίνετε ανακεφαλαιώνοντας? Ανεπιφύλακτα, η οστεοαρθρίτιδα είτε του ισχύου είτε του γόνατος πλέον είναι κάτι το οποίο έχει φτάσει σε ένα πραγματικά πολύ καλό επίπεδο. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Η ταλαιπωρία πλέον είναι απειροελάχιστη έως μηδαμινή. Mm-hmm. Να μην διστάζει πλέον ο κόσμος να πηγαίνει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει και να κάνει το χειρουργείο του, ώστε να ζει φυσιολογικά. Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με Άννα και Άννα. Θεώρηση. Αναθεώρηση. Revision. Συνεχίζουμε με το διδάκτο του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή Ορθοπαιδικής Κλινικής, τον κύριο Τσαρούχα. Κύριε Ιωάννη Τσαρούχα. Μιλήσαμε για το ισχύο, μιλήσαμε για το γόνατο. Πάμε να μιλήσουμε για αναθεωρήσεις, που σημαίνει revision. Τι ακριβώς σημαίνει, θέλετε να μας πείτε? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα το πούμε και σε μια άλλη εκπομπή έτσι χθενέστερα. Ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο ή ένα τρίτο χειρουργείο, mm-hmm. στο ισχύο ή στο γόνατο αντίστοιχα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε ένα δεύτερο χειρουργείο. Ένα σημαντικό λόγο είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν, έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, φτύρονται και χρειάζονται να αλλαχθούν. Να το πούμε έτσι απλά στην καθημερινή. Άρα, ένα σημαντικό ποσοστό των αναθεωρήσεων οφείλεται στο ότι τα υλικά μας στο παρελθόν δεν ήταν αυτά που έχουμε σήμερα. Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές αρθροπλαστικές στο παρελθόν, ήρθε η ώρα τώρα να γίνει ένα δεύτερο χειρουργείο. Μια άλλη σημαντική κατηγορία δυστυχώς είναι οι λεγόμενες αστοχίες ή κάποιες αποτυχίες σε ένα πρώτο χειρουργείο. Mm-hmm. Και γι' αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι και να πούμε στους τηλεθεατές μας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό να ρωτάνε πάρα πολλές φορές και να διασταυρώνουν το πού θα πάνε να χειρουργηθούν. Όπως είπαμε και πριν, μια ολική αρθροπλαστική στο ισχύο ή στο γόνατο πραγματικά είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι θείο δώρο για τον ασθενή. Αλλάζει τη ζωή του, την καθημερινότητά του και μπορεί πλέον να ζει φυσιολογικά. Mm-hmm. Αυτό όμως με την προϋπόθεση ότι θα χειρουργηθεί κάπου που θα υπάρχει η ανάλογη εμπειρία, υπάρχει ένα μεγάλο νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει την όλη διαδικασία. Άρα θα πρέπει οι ασθενείς αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να ρωτούν πάρα πολύ καλά πριν φτάσουν και αποφασίσουν να χειρουργηθούν από κάποιον συνάδελφο ή σε κάποιο νοσοκομείο. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι οι ασθενείς να επιμένουν και σε διάφορα άλλα πράγματα, όπως τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Τα υλικά είναι τα ίδια? Υπάρχουν υλικά και υλικά. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει μεγάλη πληθώρα υλικών, αλλά πρέπει ο ασθενής και εκεί να εμπλέκεται και να ρωτάει και την εταιρεία που θα χρησιμοποιηθεί και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να ξέρει με ακρίβεια τι ακριβώς, αν όντως θα χρησιμοποιηθούν στον εαυτό του υλικά καινούργιας τεχνολογίας. Δεν είναι κακό, ή κάποιες περασμένες τεχνολογίες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μια πολύ καλή έρευνα αγοράς. Γιατί ένα δεύτερο χειρουργείο είναι ένα μεγάλο χειρουργείο. Mm-hmm. Πόσες ώρες κρατάει αυτό το δεύτερο χειρουργείο? Σίγουρα διπλάσια, τριπλάσια. Εξαρτάται από τη φθορά. Και γι' αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν το ότι πρέπει να ρωτάει
Έτσι ώστε το σημαντικό είναι να χειρουργηθεί, να πάει πολύ καλά και να μην ξαναχρειαστεί χειρουργείο. Άρα το σημαντικότερο από όλα είναι να μάθει και να ρωτήσει πού θα πάει να χειρουργηθεί. Τώρα, αν φτάσει στο σημείο να ξαναχειρουργηθεί, εκεί είναι ακόμα πιο σημαντικό να ρωτήσει, γιατί είναι ακόμα πιο περιορισμένος ο αριθμός των συναδέλφων και των κέντρων των μεγάλων των ιατρικών, τα οποία ουσιαστικά ασχολούνται με τις αναθεωρήσεις. Χρειάζονται πολύ ειδικές γνώσεις, ειδικές προσπελάσεις, χρειάζονται γνώσεις, πολύ, πολύ καλή γνώση των υλικών, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι πολύ απαιτητικά χειρουργία, τα οποία απαιτούν πολύ καλό προεγχειρητικό σχεδιασμό και γι' αυτό πρέπει οι ασθενείς οι οποίοι είναι χειρουργημένοι, γιατί συνήθως περνούν τα χρόνια, αισθάνονται καλά και δεν ξαναπηγαίνουν στο γιατρό τους. Εμείς πρέπει να μάθουμε τον ασθενή ότι πρέπει σε ταχτά χρονικά διαστήματα, κάθε 2-3 χρόνια, να έρθει και να βγάζει μια χτινογραφία. Γιατί μπορούμε να διαπιστώσουμε πράγματα πολύ νωρίς και τα οποία ουσιαστικά θα τον βγάλουν από σημαντικούς μπελάδες. Γιατί αν η αναθεώρηση ή τμήμα της αναθεώρησης γίνει σε πρώιμο στάδιο, σημαίνει ότι η διαχειριτική του ταλαιπωρία και η μεταχειρίτη θα είναι απειροελάχιστη. Δεν θα έχει ιδιαίτερα θέματα. Να σκεφτείτε ότι έρχονται ασθενείς μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι χειρουργούνται, κάνουμε πολύ μεγάλα χειρουργία, γιατί ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί, δεν τους παρακολουθεί κάποιος. Mm-hmm. Κάνουμε χειρουργία 5 ώρες, 6 ώρες. Και όχι μόνο αυτό, όταν υπάρχουν τεράστια οστικά ελλείμματα, μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν κλινήριες και για ένα και για δύο μήνες. Άρα βάζουν τον εαυτό τους σε μια μεγάλη περιπέτεια. Άρα χρειάζεται πρώτον και σημαντικότερο να ρωτάμε πού πρέπει να πάμε να χειρουργηθούμε, έτσι ώστε το πρώτο μας χειρουργείο να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πολλές φορές να μην χρειάζεται ένα δεύτερο χειρουργείο. Σωστά. Άρα όταν φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί το δεύτερο χειρουργείο, να ρωτάμε πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα πού θα πάμε να το κάνουμε. Και επίσης να έχουμε την παρακολούθηση η οποία πρέπει να υπάρχει από τον γιατρό μας, η οποία δεν είναι και κάτι φοβερό, είναι μια χτινογραφία κάθε 2-3 χρόνια. Σίγουρα. Έτσι, δεν είναι, και πρωτογενές κάποια... κατάσταση είναι πιο εύκολη να έχει βγει από μια αναθεώρηση. Κάνουμε μια χτινογραφία κάθε 2 χρόνια και πηγαίνουμε. Γιατί το κακό με τις χαλαρώσεις είναι ότι δεν έχουν ιδιαίτερο πόνο, δεν έχουν ιδιαίτερα ενοχλήματα. Άρα ο ασθενής αφήνεται και σου λέει δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ, και έρχονται σε κάποιες τραγικές καταστάσεις που όταν φτάνουν σε εμάς μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάλι αντιμετωπίζονται, αλλά με μεγάλη ταλαιπωρία για τους ίδιους. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Τσαρούχα. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθατε στην εκπομπή μας και μας τα εξηγήσατε όλα πολύ αναλυτικά. Και ευχόμαστε σύντομα να έρθετε πάλι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εδώ στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς. Να είστε καλά.